Την ονομασία με βάση το γεωγραφικό προσδιορισμό και την εξάλληψη των ολιτρωτικών άρθρων από το Σύνταγμα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας θεωρούν στη Δημοκρατική Αριστερά ως τα θετικά σημεία της Συμφωνίας των Πρεσπών, ενώ αρνητικά βλέπουν τα ζητήματα της γλώσσας και της εθνότητας. Αξιολογούν όμως συνολικά ότι η συμφωνία κινείται σε θετική κατεύθυνση, ενώ κρίνουν ότι δεν τίθεται μεν θέμα κομματικής πειθαρχίας κατά την ψήφισή της στο Κοινοβούλιο, αλλά μετά την τυχόν κύρωσή της θα πρέπει να προκηρυχθούν εκλογές. Είναι γνωστό ότι στη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του ΚΙΝΑΛ, με αφορμή τη Συμφωνία των Πρεσπών, πλην της κυρίας Γεννηματά, οι υπόλοιποι είχαν εκφράσει θετική γνώμη με επιφυλάξεις φυσικά για τη συμφωνία. Από την πλευρά μας, σαν Δημοκρατική Αριστερά, επιμένουμε σε αυτή τη θέση και ήταν σαφής η τοποθέτησή μας από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, ότι στη συμφωνία υπάρχουν δύο θετικά σημεία. Το ένα είναι η ονομασία με βάση γεωγραφικό προσδιορισμό, Βόρεια Μακεδονία, και το δεύτερο είναι η εξάλληψη των αλυτρωτικών άρθρων από το Σύνταγμα των Σκοπίων, και είναι γνωστό ότι σήμερα γίνεται μια διαδικασία μέσα στη Βουλή των Σκοπίων σε μια τέτοια κατεύθυνση. Υπενθυμίζω ότι αυτές δεν είναι θέσεις ενός κόμματος, αλλά αποτελούν πάγιες εθνικές θέσεις εδώ και 25 χρόνια. Από εκεί και πέρα, τα αρνητικά, κατά τη γνώμη μας, σημεία είναι το ζήτημα της γλώσσας, όπως επίσης και της εθνότητας. Όταν γίνεται όμως μια διαπραγμάτευση σε διεθνές επίπεδο, και μάλιστα υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και έχουν παρευληθεί τόσο οι ΗΠΑ όσο το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σαφές ότι θα πρέπει κανείς να κάνει συμβιβασμούς, λιγότερο ή περισσότερο επώδυνους. Εμείς πιστεύουμε ότι η συμφωνία κινείται σε θετική κατεύθυνση και λύνει ένα χρόνιο ζήτημα που η παράτασή του εδώ και 25 χρόνια ήταν εις βάρος της χώρας μας. Και αυτό γιατί, όπως γνωρίζετε, πάνω από 120 χώρες έχουν αναγνωρίσει τη Φύρο με το όνομα Μακεδονία. Τώρα πλέον γίνεται μια αναθεώρηση αυτού του ονόματος με βάση γεωγραφικό προσδιορισμό και ταυτόχρονα, όπως σας είπα, οι αλυτρωτικές διατάξεις που περιέχονται στο Σύνταγμα αναθεωρούνται. Τον τελευταίο καιρό, βέβαια, οφείλουμε να πούμε ότι από τη μεριά των Σκοπίων γίνονται δηλώσεις οι οποίες είναι έξω από το πνεύμα της συμφωνίας και έχουμε μια επάνωδο σε εθνικιστικές θέσεις και από τον ίδιο τον ΖΑΕΦ. Εδώ χρειάζεται επαγρύπνηση, όχι μόνο από την ελληνική κυβέρνηση, αλλά και από όλους τους οργανισμούς, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΗΕ, που έχουν σχέση με τη συμφωνία. Και πιστεύουμε, βέβαια, ότι ο λόγος που γίνεται είναι για να μπορέσει ο ΖΑΕΦ να διασφαλίσει την απαραίτητη πλειοψηφία μέσα στη Βουλή, προκειμένου να περάσει τις διατάξεις που αφορούν την αναθεώρηση του συντάγματός τους. Τώρα, δεν τίθεται ζήτημα κομματικής πειθαρχίας. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει σαν Δημοκρατική Αριστερά εδώ και καιρό ότι όταν έρθει η συμφωνία για ψήφιση στην Ελληνική Βουλή θα πρέπει, εφόσον οι ΑΝΕΛ επιμείνουν στη θέση τους για μη ψήφιση της συμφωνίας, η κυβέρνηση ένα τόσο εθνικό ζήτημα δεν θα έχει την κυβερνητική πλειοψηφία και επομένως θα πρέπει να δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός και ενώπιον του Κοινοβουλίου και ενώπιον του ελληνικού λαού ότι αμέσως μετά την ψήφιση της συμφωνίας θα προχωρήσει σε εκλογές. Θέλω να πω ότι είναι άλλο πράγμα η ψήφιση της συμφωνίας και άλλο πράγμα να εκλειφθεί η θετική ψήφος στη συμφωνία από άλλες δυνάμεις της ελλάσσονος αντιπολίτευσης ως ψήφος εμπιστοσύνης απέναντι στην κυβέρνηση. Αυτή είναι η πάγια θέση μας και αυτή συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε. Η θέση της Δημοκρατικής Αριστεράς πάντως αποτελεί ένα ακόμα δείγμα της ισχνής συνοχής που υπάρχει αυτή τη στιγμή εντός του κινήματος αλλαγής, με την πρόεδρό του Φόφη Γεννηματά να θέτει θέμα κομματικής πειθαρχίας στην ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών, την ίδια ώρα που η Δημοκρατική Αριστερά θέλει απλά να εξασφαλίσει ότι η δική της θετική ψήφος στη Συμφωνία δεν θα εκλειφθεί ως ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση.